οι συνομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών. Η εκτίμηση των λόγων του Θεού είναι το θεμέλιο της πίστης στον Θεό. Αρχικά, θα ακούσουμε έναν ύμνο των λόγων του Θεού. Αν ακολουθείς τα λόγια του Θεού, δεν μπορείς να χαθείς. God hopes you can eat and drink independently. Eat and drink independently. And always live in the light of God's presence. And never depart from God's words in your life. Only then can you be saturated with God's words. In your every word and deed. God's words shall certainly guide you forward. Certainly guide you forward. If you genuinely get close to God to this degree and constantly fellowship with God, then nothing you do will end in confusion or leave you feeling clueless. You will definitely be able to have God. Every person, event, and thing you encounter, God's word will appear to you at any time, guiding you to act according to His will and follow His word in everything you do. God shall lead you forward in each of your acts. You shall never go astray. And you shall live in a new light with even more and newer enlightenment. You cannot use human notions to mull over what to do. You should submit to the guidance of God's word. Have a clear heart. You don't understand. Bring such matters before God more often and offer to Him a sincere heart. Believe that God is your Almighty. You must have a tremendous aspiration for God. Ravenously seeking while refusing Satan's excuses, intentions, and tricks. Don't despair, don't be weak, seek with all your heart. Wait with all your heart. Actively cooperate with God and rid yourself of your internal hindrances. Have a tremendous aspiration for God. Ravenously seeking while refusing Satan's excuses, intentions, and tricks. Don't despair, don't be weak. Seek with all your heart. Wait with all your heart. Actively cooperate with God and rid yourself
yourself of your internal hindrances. Actively cooperate with God and rid yourself of your internal hindrances. Μόλις τώρα παίξατε τον ύμνο, αν ακολουθείς τα λόγια του Θεού, δεν μπορείς να χαθείς. Ακούγοντας αυτόν τον ύμνο, κερδίσατε καθόλου φώτιση ή κανένα μονοπάτι άσκησης? Ποια λόγια σας έδωσαν έμπνευση και φώτιση? Είναι σωστά τα λόγια? Αν ακολουθείς τα λόγια του Θεού, δεν μπορείς να χαθείς? Είναι η αλήθεια? Ποιοι στίχοι του ύμνου αυτού νομίζεις ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την εμπειρία σου στην αληθινή ζωή? Ξεκίνα να διαβάζεις από τον στίχο. Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να Του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο παντοδύναμός σου. Πρέπει να έχεις τρομερή προσδοκία για τον Θεό, αναζητώντας λέμαγα, ενώ σου αρνείσαι τις δικαιολογίες, τις προθέσεις και τα τεχνάσματα του σατανά. Μην απελπίζεσαι. Μην είσαι αδύναμος. Να αναζητάς με όλη την καρδιά σου. Να περιμένεις με όλη την καρδιά σου. Να συνεργάζεσαι ενεργά με τον Θεό και να απαλλαχθείς από τα εσωτερικά εμπόδια σου. Ποιοι στίχοι του αποσπάσματος αυτού προσφέρουν κάποιο μονοπάτι άσκησης? Ποιοι από τους στίχους αυτούς αποτελούν αρχές άσκησης που έχει εκφράσει στον άνθρωπο ο Θεός για να αντιμετωπίζει καταστάσεις της πραγματικής ζωής? Μπορείτε να τους βρείτε στις εφημερίδες, στα περιοδικά και στα βιβλία που διαβάζουν οι άνθρωποι. Σε όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία που θεωρούνται αξιοσημείωτα. Ποια είναι αυτά? Εκείνα που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Εκείνα που αυτοί θεωρούν τα πιο σημαντικά. Και εκείνα που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να ξέρουν στην καθημερινότητά τους. Άρα, από αυτό το χωρίο των λόγων του Θεού, ποια σημεία είναι αξιοσημείωτα? Ποια είναι εκείνα τα κομμάτια που ορίζουν τις απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους? Σε ποια περιλαμβάνονται οι αρχές που έχει προσδιορίσει Εκείνος για να κάνουν πράξη και να τηρούν οι άνθρωποι στις διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητάς τους? Βλέπετε ποια είναι? Όχι πολύ καλά. Ξαναδιαβάστε το. Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να Του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο παντοδύναμός σου. Πρέπει να έχεις τρομερή προσδοκία για τον Θεό, αναζητώντας λέμαργα, ενώ σου αρνείσαι τις δικαιολογίες, τις προθέσεις και τα τεχνάσματα του σατανά. Μην απελπίζεσαι. Μην είσαι αδύναμος. Να αναζητάς με όλη την καρδιά σου. Να περιμένεις με όλη την καρδιά σου. Να συνεργάζεσαι ενεργά με τον Θεό και να απαλλαχθείς από τα εσωτερικά εμπόδια σου. Μπορείτε να καταλάβετε το νόημα κάθε στίχου από το συγκεκριμένο χωρίο? Το χωρίο αυτό είναι γραμμένο με απλά και ευκολονόητα λόγια. Δεν είναι αφηρημένο. Εφόσον δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την κυριολεκτική σημασία αυτών των λόγων, ποια είναι η αρχή που περιέχουν?
μπορείτε να τη βρείτε καθώς τα διαβάζετε. Και τι σημαίνει αρχή? Σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, τα λόγια και οι αλήθειες του Θεού αποτελούν αρχές. Αυτή η διατύπωση όμως ακούγεται κάπως καινή και μάλιστα λίγο αφηρημένη. Για να το θέσω πιο συγκεκριμένα, μια αρχή είναι το μονοπάτι και το κριτήριο άσκησης που θα πρέπει να έχει κανείς στις πράξεις του. Αυτό ονομάζουμε αρχή. Ποια είναι λοιπόν η αρχή που περιέχει αυτό το χωρίο? Για να το θέσω με ακρίβεια, το συγκεκριμένο χωρίο περιλαμβάνει ένα μονοπάτι άσκησης. Ο Θεός έχει ήδη πει στους ανθρώπους πώς να ασκούνται και τι να κάνουν όταν τους συμβαίνει κάτι. Ξαναδιαβάστε αυτό το χωρίο και ακούστε τα λόγια με προσοχή. «Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να Του προσφέρεις μία ειλικρινή καρδιά. Να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο παντοδύναμός σου. Πρέπει να έχεις τρομερή προσδοκία για τον Θεό. Αναζητώντας λαέμαργα, ενώ σου αρνείσαι τις δικαιολογίες, τις προθέσεις και τα τεχνάσματα του σατανά. Μην απελπίζεσαι. Μην είσαι αδύναμος. Να αναζητάς με όλη την καρδιά σου. Να περιμένεις με όλη την καρδιά σου. Να συνεργάζεσαι ενεργά με τον Θεό και να απαλλαχθείς από τα εσωτερικά εμπόδια σου». Το χωρίο αυτό το έχετε διαβάσει όλοι σας τρεις φορές. Σας έχει κάνει κάποια εντύπωση? Μετά από τρεις αναγνώσεις, νιώθετε καθόλου διαφορετικά από ό,τι όταν ακούγατε τον ύμνο και δεν δίνατε ιδιαίτερη προσοχή, όπως συνηθίζετε? Ποιες αρχές άσκησης μπορείτε να βρείτε και να καταλάβετε σε αυτό το χωρίο? Ποια πτυχή της αλήθειας διατυπώνει εδώ ο Θεός? Η πτυχή της αλήθειας που διατυπώνεται έχει σχέση με μια αρχή άσκησης, αλλά ποια ακριβώς είναι η αρχή που υπάρχει εδώ? Τι αληθινά ζητήματα θίγονται? Ο πρώτος στίχος σχετίζεται με ένα αληθινό ζήτημα. Μιλάει για πράγματα που δεν καταλαβαίνετε και σε αυτά περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την αλήθεια, την άσκησή σας, την αλλαγή διάθεσης, προβλήματα που αφορούν τον εργασιακό κλάδο σας και τις προσωπικές καταστάσεις που βιώνετε όταν κάνετε το καθήκον σας, καθώς και το ζήτημα της διάκρισης της ουσίας των ανθρώπων και ούτω καθεξής. Παρόλο που τέτοια πράγματα συμβαίνουν πράγματι γύρω σου, τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει, δεν καταλαβαίνεις την ουσία αυτών των ζητημάτων ούτε τις αλήθειες που αφορούν. Και φυσικά δεν ξέρεις ποιο μονοπάτι άσκησης και ποιες αρχές περιλαμβάνουν. Φυσικά, ούτε τις προθέσεις του Θεού γνωρίζεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, ούτε άλλα τέτοια πράγματα. Όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει και δεν διακρίνει αυτά τα πράγματα, αυτά μετατρέπονται στις μεγαλύτερες δυσκολίες του και θα πρέπει να επιλύονται με βάση τα λόγια του Θεού. Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνεις, τόσο στον έξω κόσμο, όσο και μέσα στον οίκο του Θεού. Τι πρέπει να κάνεις αν δεν τα καταλαβαίνεις? Αρχικά, πρέπει να αναζητήσεις την αλήθεια και να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού και ποιες αλήθεια αρχές μπορείς να βρεις σε Αυτόν. Πρέπει να συλλογιστείς προσεκτικά και να διαβάσεις αρκετές φορές τα Λόγια του Θεού.
Βρες πρώτα την αλήθεια πραγματικότητα και έπειτα φρόντισε να καταλάβεις τι απαιτήσεις έχει από σένα ο Θεός. Στη συνέχεια, προσδιορίσε ποιες αρχές της άσκησης της αλήθειας περιλαμβάνονται σε αυτά. Αν το κάνεις αυτό, θα καταλάβεις εύκολα την αλήθεια. Έτσι πρέπει να διαβάζεις τον Λόγο του Θεού προκειμένου να αναζητήσεις την αλήθεια. Το καταλαβαίνεις αυτό που είπα? Ο Θεός έχει ρυθμίσει το περιβάλλον σου και τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα που υπάρχουν γύρω σου. Ποια είναι λοιπόν η στάση του Θεού απέναντι σε όλα αυτά? Αυτό θα το δεις στον Λόγο Του. Ο Θεός σου λέει να μην αγωνιάς να βρεις λύσεις, να μην βιάζεσαι να ορίσεις τα πράγματα, να βγάλεις ετιμιγορίες ή να προβείς στην παραμικρή κρίση. Και για ποιον λόγο το λέει αυτό? Επειδή ακόμα δεν καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός που έχει ρυθμίσει για σένα ο Θεός. Τι σημαίνει όταν σου λέει να μην βιάζεσαι? Σημαίνει ότι αυτό το γεγονός έχει συμβεί, ότι ο Θεός το έχει θέσει ενώπιόν σου και σε έχει τοποθετήσει σε αυτό το περιβάλλον. Η στάση του είναι πολύ ξεκάθαρη. Σου λέει το εξής: δεν βιάζομαι να καταλάβεις πλήρως τι συμβαίνει εδώ. Δεν βιάζομαι να βγάλεις αμέσως μια ετιμιγορία, να πεις το συμπέρασμά σου ή να προτείνεις κάποια λύση. Αυτό το ζήτημα σου είναι άγνωστο και δεν το καταλαβαίνεις. Είναι κάτι που δεν έχεις ξανασυναντήσει. Είναι ένα μάθημα που δεν έχεις πάρει ακόμα. Πέρα από αυτό, δεν έχεις καμία βιωματική γνώση για αυτό και δεν το έχεις διδαχτεί. Δεν το έχεις βιώσει ποτέ και γι' αυτό ο Θεός δεν βιάζεται να βρεις απάντηση. Κάποιοι ρωτάνε το εξής: αφού αυτό το περιβάλλον το έχει ρυθμίσει ο Θεός, γιατί δεν βιάζεται να δει τα αποτελέσματά του? Και εδώ βρίσκεται η πρόθεση του Θεού. Δεν ρυθμίζει περιβάλλοντα με στόχο να διατυπώσεις γρήγορα μια θεωρητική κρίση ή ένα θεωρητικό συμπέρασμα. Θέλει να βιώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον και γεγονός και θέλει να καταλάβεις τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να πάρεις το μάθημα της υποταγής στον Θεό. Μόλις το καταλάβεις και το βιώσεις από πρώτο χέρι, το γεγονός αυτό θα έχει νόημα και μεγάλη σημασία και αξία για σένα. Στο τέλος, αφού το βιώσεις, αυτό που θα κερδίσεις δεν θα είναι ούτε θεωρία, ούτε αντίληψη, ούτε φαντασιοκοπία, ούτε κρίση, ούτε καν βιωματική γνώση ή μάθημα που συνοψίζει ο άνθρωπος. Αντίθετα, θα είναι μια προσωπική εμπειρία που θα έχεις δει με τα ίδια σου τα μάτια και μια αληθινή γνώση, η οποία θα βρίσκεται κοντά στην αλήθεια ή θα συμφωνεί με αυτήν. Μέσα από τέτοια βιώματα, θα καταλάβεις ότι ο Θεός έχει πολύ ξεκάθαρη στάση απέναντι στον άνθρωπο, την οποία εκφράζει με τρόπο πολύ κατανοητό. Ο Θεός, από την οπτική Του, δεν βιάζεται καθόλου να απαντήσεις ή να ανταποκριθείς γρήγορα. Θέλει να βιώσεις αυτό το περιβάλλον. Αυτήν τη στάση έχει. Και εφόσον αυτήν τη στάση έχει ο Θεός, έχει μια απαίτηση και ένα πρότυπο για τον άνθρωπο, το οποίο είναι μια αρχή άσκησης για τους ανθρώπους. Και τι είναι μια αρχή άσκησης? Είναι η προσέγγιση, η μέθοδος και τα μέσα που χρησιμοποιείς όταν σου συμβαίνει ένα συγκεκριμένο γεγονός. Όταν κατανοείς την πρόθεση και τη στάση του Θεού σχετικά με ένα γεγονός, πρέπει να κάνεις πράξη τις απαιτήσεις Του. Και ποιες είναι οι απαιτήσεις του Θεού από σένα?
Ο Θεός είπε «Μην αγωνιάς για λύσεις». Αυτό το «Μην αγωνιάς για λύσεις» έχει ένα υπόβαθρο. Ποιος ο λόγος που θέτει ο Θεός μια τέτοια απαίτηση και ένα τέτοιο πρότυπο στον άνθρωπο? Το έχετε καταλάβει αυτό? Ο λόγος είναι ότι είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Δεν είσαι υπεράνθρωπος. Έχεις τη σκέψη ενός κανονικού ανθρώπου. Είσαι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Είτε ζήσεις 40, είτε 50 ή ακόμη και 80 χρόνια, συνέχεια θα αναπτύσσεσαι. Δεν μένεις για πάντα έτσι όπως γεννήθηκες. Όλες οι εμπειρίες, η βιωματική γνώση και η κατανόηση που έχεις τώρα, αυτά που βλέπεις και τα όσα ακούς σήμερα, οι ως τώρα εμπειρίες της ζωής σου και ούτω καθεξής, όλα αυτά μαζί με όλα όσα ξέρεις και καταλαβαίνεις μέσα στην καρδιά και το μυαλό σου, είναι τα αποτελέσματα που έχουν συσσωρευτεί μετά από τόσα χρόνια ακονίσματος. Αυτό λέγεται κανονική ανθρώπινη φύση. Αποτελεί τη διαδικασία της κανονικής ανάπτυξης που όρισε ο Θεός για τον άνθρωπο και αποτελεί έκφραση της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Όταν λοιπόν σου συμβαίνει κάτι που δεν καταλαβαίνεις, κάτι που δεν το γνωρίζεις, ο Θεός δεν απαιτεί να απαντήσεις και να ανταποκριθείς πολύ γρήγορα, λες και είσαι ρομπότ. Ένα ρομπότ βάζει με τη μία όλες τις πληροφορίες στη μνήμη του. Οπότε, όταν του ζητάς να απαντήσει κάτι, κάνει μια απλή αναζήτηση και, εφόσον η απάντηση υπάρχει στη μνήμη του, απαντάει. Με τους κανονικούς ανθρώπους είναι αλλιώς. Ακόμη και όταν έχουν βιώσει κάτι στο παρελθόν, δεν το έχουν απαραίτητα αποθηκευμένο στη μνήμη τους. Στην περίπτωση των ανθρώπων, αυτά που τους διαχωρίζουν από τους υπερανθρώπους, τα ρομπότ και εκείνους που έχουν ιδιαίτερες δυνάμεις, είναι μόνο αυτά που έχουν σχέση με την κανονική ανθρώπινη φύση, όπως για παράδειγμα η βιωματική γνώση, οι εμπειρίες, η εμπειρία ζωής και η πραγματική γνώση από πρώτο χέρι. Ο Θεός έχει ορίσει για τους ανθρώπους και απαιτήσεις και πρότυπα ανάλογα με το τι χρειάζονται και τι πρέπει να διαθέτουν όσοι έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, ενώ έχει υποδείξει και ένα μονοπάτι άσκησης. Και ποιο είναι αυτό το μονοπάτι άσκησης? Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Καταλαβαίνεις από αυτό ότι δεν ωφελεί να βιάζεσαι να βρεις λύσεις. Ποιος ο λόγος γι' αυτό? Ότι δεν είσαι παρά ένα συνηθισμένο άτομο. Μπορεί να έχεις από τις παλιές εμπειρίες σου λίγη βιωματική γνώση και κατανόηση, αλλά αν συνέβαινε ξανά το ίδιο πράγμα αργότερα, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσες να αντιληφθείς πλήρως τις προθέσεις του Θεού, να ασκηθείς εντελώς σύμφωνα με την αλήθεια ή να πάρεις άριστα, ειδικά στην περίπτωση που μιλάμε για πράγματα που δεν κατανοείς. Οπότε, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι ακόμη πιο επιτακτικό να μην βιάζεσαι να βρεις λύση. Και τι υποδηλώνει η οδηγία να μην αγωνιάς για λύσεις? Έχει σκοπό να καταλάβουν οι άνθρωποι την κανονική ανθρώπινη φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, το εξαιρετικό ή το ιδιαίτερο. Οι άνθρωποι φτάνουν στην κατανόηση, στη βιωματική γνώση, στην αναγνώριση και στην αντίληψη κάθε πράγματος, αλλά και διαμορφώνουν τις απόψεις τους για την ουσία των διάφορων ειδών ανθρώπων μέσω της εμπειρίας τους από διάφορα περιβάλλοντα,
ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα. Αυτή είναι η κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν έχει τίποτα το υπερβατικό και κανείς δεν μπορεί να υπερπηδήσει αυτό το εμπόδιο. Δεν είναι φυσιολογικό να θες να υπερβείς αυτούς τους νόμους που έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Από τη μία, το μόνο που θα έδειχνε κάτι τέτοιο είναι ότι δεν ξέρεις τι είναι η κανονική ανθρώπινη φύση. Από την άλλη, θα αποκάλυπτε ότι είσαι υπερβολικά αλαζόνας και καθόλου πρακτικός. Ο Θεός είπε στους ανθρώπους να μην αγωνιούν για λύσεις σε ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Εφόσον είσαι ένας κανονικός άνθρωπος, χρειάζεσαι να διαμορφώσει για σένα ο Θεός περισσότερα περιβάλλοντα με σκοπό να βιώσεις, να καταλάβεις και να αναγνωρίσεις τη διαφθορά του ανθρώπου που αποκαλύπτουν όλα αυτά, αλλά και μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα, να καταλάβεις τις προθέσεις του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουν όσοι έχουν κανονική ανθρώπινη φύση. Και ποιο μονοπάτι άσκησης μπορεί λοιπόν να βρεθεί στο «μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς»? Τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν αντιμετωπίζει μια κατάσταση και δεν μπορεί να τη διακρίνει ή να την καταλάβει, όταν δεν την έχει αντιμετωπίσει ούτε την έχει διανοηθεί ποτέ ξανά και όταν δεν μπορεί καν να φανταστεί πώς μπορεί να λύσει αυτό το θέμα με βάση τις ανθρώπινες αντιλήψεις? Ποια είναι η αρχή που απαιτεί ο Θεός? Μην αγωνιάς για λύσεις. Εφόσον ο Θεός σου έθεσε αυτήν την απέτηση, πώς θα πρέπει να ασκηθείς? Ποια στάση πρέπει να έχεις απέναντι σε αυτά τα πράγματα? Όταν αυτοί που διαθέτουν κανονική ανθρώπινη φύση συναντούν πράγματα που δεν μπορούν να διακρίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν έχουν βιώσει ξανά, ή ακόμη και καταστάσεις κατά τις οποίες νιώθουν εντελώς αβοήθητοι, θα πρέπει πρώτα να υιοθετήσουν μια σωστή στάση και να πούν το εξής: «Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν μπορώ να το διακρίνω και δεν έχω καμία παρόμοια εμπειρία. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν είμαι παρά ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Οπότε υπάρχουν όρια στο τι μπορώ να πετύχω. Δεν είναι ντροπή να μην μπορείς να διακρίνεις ή να καταλάβεις κάποια πράγματα και σίγουρα δεν είναι ντροπή να μην έχεις εμπειρία πάνω σε αυτά». Και τελειώνει το θέμα αμέσως μόλις καταλάβεις ότι δεν είναι ντροπή. Θα έχει λυθεί το πρόβλημα? Το να μην ανησυχείς ότι θα ντροπιαστείς δεν είναι παρά μια κατανόηση και μια στάση που μπορούν να υιοθετήσουν οι άνθρωποι απέναντι σε τέτοια πράγματα. Άλλο είναι το να ασκείσαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού. Πώς λοιπόν μπορεί να ασκείται κανείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού? Για παράδειγμα, σκέφτεσαι το εξής: «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο και δεν το μπορώ να το διακρίνω. Δεν ξέρω για ποιον λόγο έχει οργανώσει ένα τέτοιο περιβάλλον ο Θεός, ούτε τι αποτέλεσμα θέλει να πετύχει. Ούτε τη στάση του Θεού γνωρίζω και έτσι δεν μου φαίνεται απαραίτητο να ασχοληθώ με αυτό. Θα το αγνοήσω και θα το αφήσω να κυλήσει όπως κυλήσει. Τι γνώμη έχετε για μια τέτοια στάση? Είναι η στάση κάποιου που αναζητά την αλήθεια? Είναι η στάση κάπου που ασκείται σύμφωνα με τις προθέσεις του Θεού? Είναι η στάση κάποιου που ακολουθεί τον Λόγο του Θεού?» Άλλοι σε τέτοιες καταστάσεις σκέφτονται ως εξής: «Δεν μπορώ να διακρίνω και να καταλάβω αυτό το ζήτημα και ούτε το έχω ξαναζήσει ποτέ.
Δεν το κάναμε ποτέ στο πανεπιστήμιο. Έχω μεταπτυχιακό, διδακτορικό και έχω δουλέψει ακόμη και ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Αν δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, τότε ποιος θα μπορούσε να το καταλάβει? Δεν θα ήταν ντροπή να μάθουν όλοι ότι δεν το καταλαβαίνω και δεν έχω καμία εμπειρία από αυτό? Δεν θα με περιφρονούσαν όλοι? Όχι, δεν γίνεται να πω ότι δεν μπορώ να το διακρίνω. Να τι πρέπει να πω. Για τέτοια ζητήματα, αν ανατρέξετε στον Λόγο του Θεού και αναζητήσετε, θα βρείτε την απάντηση. Καλύτερα να πεθάνω, παρά να παραδεχτώ ότι δεν μπορώ να διακρίνω και να καταλάβω αυτό το ζήτημα. Πώς σας φαίνεται αυτή η στάση? Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος? Νομίζει ότι είναι Άγιος, ότι είναι τέλειος και πιστεύει το εξής. Είναι όντως δυνατόν να υπάρχουν πράγματα που εγώ, ένας αξιοπρεπής φοιτητής πανεπιστημίου, ένας διάσημος μελετητής, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού, μια μεγάλη και διάσημη προσωπικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω και να διακρίνω? Αδύνατον. Και ακόμη κι αν υπήρχαν, θα ήταν κάτι που κανένας από σας δεν θα μπορούσε να καταλάβει. Οπότε αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Και να μην μπορούσα να το διακρίνω, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεστομίσω λόγια του τύπου «δεν μπορώ να το διακρίνω», «δεν καταλαβαίνω», «δεν μπορώ». Τι σώι άνθρωπος είναι αυτός? Είναι αλαζόνας και επιρμένος, δεν έχει λογική. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος διαβάσει τα λόγια «μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς», υπάρχει περίπτωση να κερδίσει κάποιο μονοπάτι άσκησης. Θα έπαιρνε έστω και την παραμικρή έμπνευση? Αν όχι, τότε θα ήταν μάταιο να διαβάσει αυτά τα λόγια. Τα συγκεκριμένα λόγια είναι απλά και ευκολονόητα. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να τα καταλάβει? Όλα εκείνα τα χρόνια που αφιέρωσες, μελετώντας και μαθαίνοντας λόγια, πήγαν στράφη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε καν αυτά τα απλά και ξεκάθαρα λόγια, τότε είσαι πραγματικά άχρηστος. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στο μονοπάτι άσκησης που περιλαμβάνει ο στίχος «Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς». Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υιοθετήσεις μια στάση κατά την οποία δεν θα αγωνιάς για λύσεις. Αντιθέτως, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις τι μπορούν να πετύχουν οι έμφυτες ικανότητές σου. Να αναγνωρίσεις τι είναι η κανονική ανθρώπινη φύση και να καταλάβεις τι εννοεί ο Θεός όταν μιλάει για την κανονική ανθρώπινη φύση. Πρέπει να καταλάβεις τι εννοεί στα αλήθεια ο Θεός όταν λέει ότι δεν θέλει οι άνθρωποι να είναι υπεράνθρωποι ή υπερβατικά, εξαιρετικά άτομα, αλλά τους θέλει απλώς κοινούς ανθρώπους. Αυτά πρέπει να καταλάβεις πρώτα. Είναι μάταιο να παριστάνεις ότι ξέρεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Δεν τα ξέρεις όσο κι αν παριστάνεις το αντίθετο. Όλους τους άλλους μπορεί να τους ξεγελάσεις, αλλά τον Θεό δεν θα τον εξαπατήσεις ποτέ. Όταν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα και δεν τα καταλαβαίνεις, τότε απλώς πες ότι δεν τα κατάλαβες. Πρέπει να έχεις ειλικρινή στάση και ευσεβή καρδιά και να δείξεις στους άλλους ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρεις και που δεν μπορείς να διακρίνεις. Πράγματα που δεν έχεις ξαναζήσει. Να τους δείξεις και ότι δεν είσαι παρά ένας συνηθισμένος άνθρωπος που δεν διαφέρει από κανέναν άλλον.
δεν είναι καθόλου ντροπή αυτό. Είναι μια εκδήλωση της κανονικής ανθρώπινης φύσης και πρέπει να αποδεχτείς αυτό το γεγονός. Και τι γίνεται αφού αποδεχτείς αυτό το γεγονός? Πες το σε όλους. Πες, δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διακρίνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Παρόλο που μπορεί να σας ξεπερνώ σε έναν τομέα, είμαι ακριβώς σαν και σας. Έχω δει το φως και έχω βρει το μονοπάτι άσκησης στα λόγια του Θεού. Έχω ελπίδα και ξέρω πώς να ασκηθώ. Πού βρίσκεται αυτή η ελπίδα? Στα λόγια του Θεού. Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Αυτό σημαίνει να παίρνεις το ζήτημα σοβαρά υπόψη σου και να το φέρνεις κατά διαστήματα ενώπιον του Θεού για να αναζητήσεις πάνω σε αυτό. Πρέπει να βάλεις το ζήτημα στην καρδιά σου, να κάνεις υποχρέωσή σου το να καταλάβεις την αλήθεια και την πρόθεση του Θεού που βρίσκεται σε αυτό και να το κάνεις ευθύνη σου, κατεύθυνση και στόχο της αναζήτησής σου. Αν το κάνεις πράξη όλο αυτό, τότε θα προσέλθεις ενώπιον του Θεού. Θα μπορέσεις να απαλλαγείς από το πρόβλημά σου και θα έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα αυτών των λόγων. Πώς συγκεκριμένα θα πρέπει να το κάνεις αυτό πράξη? Να προσέρχεσαι ενώπιον του Θεού για προσευχή και αναζήτηση και επίσης να βρίσκεις ευκαιρίες για να μιλάς για αυτό το θέμα στις συναναστροφές σου, στις συναθρήσεις. Να επικοινωνείς και να στοχάζεσαι με όλους γι' αυτό. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Πρέπει να έχεις ειλικρινή και αληθινή καρδιά. Μην ενεργείς μηχανικά ή επιπόλαια. Αυτά που λες να τα εννοείς. Πρέπει να επομιστείς φορτίο για το συγκεκριμένο ζήτημα και η καρδιά σου να πεινάει και διψάει για δικαιοσύνη. Να θέλεις να καταλάβεις ποια είναι η πρόθεση του Θεού για αυτό το ζήτημα και να διακρίνεις την ουσία Του. Και ταυτόχρονα να θες να λύσεις τα προβλήματα και τη σύγχυση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όταν τους συμβαίνει αυτό, καθώς και προβλήματα που αφορούν τη διεφθαρμένη διάθεσή σου ή τις διάφορες μη κανονικές καταστάσεις σου. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Αυτό είναι ένα πλήρες μονοπάτι άσκησης για το οποίο έχει μιλήσει στον άνθρωπο ο Θεός. Τι βλέπεις σε αυτόν τον στίχο? Ότι ο Θεός διαμορφώνει περιβάλλοντα για τον άνθρωπο με στόχο αφενός να βιώσουν οι άνθρωποι διάφορα πράγματα με πολλούς τρόπους, να πάρουν μαθήματα από αυτά, να εισέλθουν στις διάφορες αλήθεια πραγματικότητες που υπάρχουν στον Λόγο Του, να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να τους δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη και πολύπλευρη κατανόηση του Θεού, του εαυτού τους, του περιβάλλοντός τους και της ανθρωπότητας. Αφετέρου, ενορχιστρώνει κάποια ειδικά περιβάλλοντα και οργανώνει κάποια ειδικά μαθήματα για τους ανθρώπους, με στόχο να διατηρήσουν εκείνοι μια κανονική σχέση μαζί του. Αυτό τους κάνει να προσέρχονται πιο συχνά ενώπιόν του, αντί να ζουν χωρίς τον Θεό, σε μια κατάσταση κατά την οποία λένε μεν ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά οι πράξεις τους δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό ή την αλήθεια, γεγονός που θα οδηγήσει σε προβλήματα. Άρα, στα περιβάλλοντα που έχει διαμορφώσει ο Θεός, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι διστακτικοί και παθητικοί και ο ίδιος ο Θεός τους οδηγεί ενώπιόν Του.
Αυτό δείχνει το στοχαστικό ενδιαφέρον του Θεού. Όσο περισσότερο δεν καταλαβαίνεις ένα συγκεκριμένο ζήτημα, τόσο περισσότερο πρέπει να έχεις ευσεβή και θεοφοβούμενη καρδιά και να προσέρχεσαι συχνά ενώπιον του Θεού για να αναζητάς τις προθέσεις Του και την αλήθεια. Όταν δεν καταλαβαίνεις, χρειάζεσαι τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού. Όταν σου συμβαίνουν πράγματα που δεν καταλαβαίνεις, πρέπει να του ζητήσεις να εργαστεί περισσότερο πάνω σου. Αυτό είναι το στοχαστικό ενδιαφέρον του Θεού. Όσο περισσότερο προσέρχεσαι ενώπιόν Του, τόσο πιο κοντά στον Θεό θα βρίσκεται η καρδιά σου. Και δεν είναι αλήθεια ότι όσο πιο κοντά είναι η καρδιά σου στον Θεό, τόσο περισσότερο Εκείνος θα κατοικεί μέσα της. Όσο περισσότερο έχει κάποιος τον Θεό στην καρδιά του, τόσο καλύτερη θα γίνεται η επιδίωξή του, το μονοπάτι στο οποίο βαδίζει και η κατάσταση της καρδιάς του. Όσο πιο στενή σχέση έχεις με τον Θεό, τόσο πιο εύκολο θα είναι να προσέρχεσαι συχνά ενώπιόν Του για να προσφέρεις την ειλικρινή σου καρδιά και τόσο πιο αληθινή θα γίνει η πίστη σου σε Αυτόν. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει κάποια συγκράτηση στη ζωή, στις πράξεις και στη συμπεριφορά σου. Και από πού προέρχεται αυτή η συγκράτηση? Προκύπτει όταν οι άνθρωποι τείνουν συχνά να προσεύχονται στον Θεό, να αναζητούν την αλήθεια και να αποδέχονται την εξονυχιστική εξέτασή Του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ποιο πλαίσιο και σε ποιες συνθήκες μπορεί λοιπόν κανείς να δεχτεί την εξονυχιστική εξέταση του Θεού? Όταν έχει κανονική σχέση μαζί Του. Σωστά. Όταν έχει κανονική σχέση μαζί Του. Μια κανονική σχέση με τον Θεό δεν σημαίνει ότι Τον έχεις στην καρδιά σου και ότι βρίσκεσαι πολύ κοντά σε Αυτόν. Σημαίνει ότι ο Θεός έχει πάντα μια θέση στην καρδιά σου και αυτή η θέση είναι πολύ εξέχουσα, με αποτέλεσμα να Τον σκέφτεσαι πάντα, να σκέφτεσαι τον Λόγο Του, την ταυτότητα και την ουσία Του, την κυριαρχία Του και όλα όσα είναι δικά Του. Στην καθομιλουμένη, η καρδιά σου θα είναι ασφυκτικά γεμάτη με τον Θεό και Εκείνος θα έχει πολύ υψηλή θέση στην καρδιά σου. Αν έχεις μια καρδιά γεμάτη με τον Θεό, τότε θα έχεις κανονική σχέση μαζί Του. Θα μπορείς να δεχτείς την εξονυχιστική εξέτασή Του και, ταυτόχρονα, θα έχεις και θεοφοβούμενη καρδιά. Μόνο τότε θα μπορείς να είσαι συγκρατημένος στις πράξεις σου. Το να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά είναι μεν μια απλή πρόταση, αλλά έχει πολυεπίπεδο νόημα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι προθέσεις του Θεού για την ανθρωπότητα και η στάση Του όταν απαιτεί από τους ανθρώπους να ενεργήσουν, ενώ παράλληλα εκφράζονται και οι απαιτήσεις που θέτει στην ανθρωπότητα. Και ποιες είναι οι απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους? Να μην τα παρατάτε, να μην το βάζετε στα πόδια, ούτε να είστε αδιάφοροι απέναντι σε ό,τι σας συμβαίνει. Τι πρέπει να κάνεις αν σου τύχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις και δεν μπορείς να διακρίνεις ή που δεν μπορείς να υπερνικήσεις ή ακόμη και κάτι που σου φέρνει αδυναμία? Μην αγωνιάς για λύσεις. Ο Θεός δεν πιέζει τους ανθρώπους να κάνουν κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητές Του. Δεν απαιτεί ποτέ να κάνουν πράγματα που είναι πάνω από τις ανθρώπινες ικανότητες. Όλα όσα θα ήθελε να κάνεις και όλα όσα απαιτεί από σένα είναι δυνατόν να τα πραγματοποιήσουν, να τα πετύχουν και να υλοποιήσουν όσοι έχουν κανονική ανθρώπινη φύση. Άρα ο Θεός
δεν έχει καθόλου κενές ή αόριστες απαιτήσεις και πρότυπα για τον άνθρωπο. Οι απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο δεν είναι παρά ένα πρότυπο που καλύπτει όλα όσα μπορούν να πετύχουν αυτοί που έχουν κανονική ανθρώπινη φύση. Αν ακολουθείς πάντα τις φαντασιοκοπίες σου και θέλεις να είσαι καλύτερος, ανώτερος και ικανότερος από τους άλλους, αν θέλεις πάντα να τους ξεπερνάς όλους, τότε έχεις παρανοήσει το νόημα του Θεού. Αυτό το κάνουν συχνά οι αλαζόνες και οι αυτάρεσκοι. Παρόλο που Θεός λέει να μην αγωνιάς για λύσεις, να αναζητάς την αλήθεια και να βασίζεις τις πράξεις σου στις αρχές, οι αλαζόνες και αυτάρεσκοι δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του και αντίθετα όλο προσπαθούν να πετύχουν πράγματα με τη δύναμη και την ενέργειά τους, να τα κάνουν όλα ωραία και φροντισμένα και να ξεπεράσουν όλους τους άλλους με τη μία. Θέλουν να γίνουν υπεράνθρωποι, αρνούνται να είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο δεν είναι αντίθετο με τους νόμους της φύσης που έχει θέσει ο Θεός για τον άνθρωπο? Προφανώς, αυτοί δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και είναι πολύ αλαζόνες. Αψηφούν τις απαιτήσεις που έχει ορίσει ο Θεός για την ανθρωπότητα, οι οποίες βρίσκονται στο πλαίσιο της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Αψηφούν, επίσης, και τα πρότυπα που μπορούν να πετύχουν όσοι έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, τα οποία έχει ορίσει για την ανθρωπότητα ο Θεός, με αποτέλεσμα να περιφρονούν τις απαιτήσεις Του και να πιστεύουν το εξής: οι απαιτήσεις του Θεού είναι πολύ χαμηλές. Πώς είναι δυνατόν να είναι κανονικοί άνθρωποι οι πιστοί στον Θεό? Πρέπει να είναι άνθρωποι εξαιρετικοί, που υπερβαίνουν και ξεπερνούν τους κοινούς ανθρώπους. Πρέπει να είναι μεγάλες και φημισμένες προσωπικότητες. Αψηφούν τα λόγια του Θεού, γιατί πιστεύουν ότι ναι μεν είναι σωστά και αποτελούν την αλήθεια, αλλά είναι υπερβολικά κοινά και συνηθισμένα. Για τον λόγο αυτόν τα αγνοούν και τα περιφρονούν. Όμως, ακριβώς σε αυτά τα κανονικά και συνηθισμένα λόγια που τόσο περιφρονούν αυτοί οι δήθεν υπεράνθρωποι και οι μεγάλες προσωπικότητες, ο Θεός υποδεικνύει τις αρχές και τα μονοπάτια που πρέπει να τηρούν και να κάνουν πράξη. Ο Θεός λέει λόγια πάρα πολύ ειλικρινή, αντικειμενικά και πρακτικά, τα οποία δεν θέτουν καθόλου υψηλές απαιτήσεις στους ανθρώπους. Όλα μπορούν και πρέπει να τα πετύχουν οι άνθρωποι. Εφόσον έχουν λίγη κανονική λογική, δεν πρέπει να προσπαθούν να εθεροβατούν. Αντίθετα, θα πρέπει να αποδέχονται τα λόγια του Θεού και την αλήθεια με τα πόδια γερά στο έδαφος, να εκτελούν καλά τα καθήκοντά τους, να ζουν ενώπιον του Θεού και να έχουν ως αρχή της διαγωγής και των πράξεών τους την αλήθεια. Δεν είναι σωστό να έχουν υπερβολικές φιλοδοξίες. Στον στίχο, να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά, οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ακόμη περισσότερο ότι τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια και ότι οι αλήθειες είναι οι αρχές που πρέπει να κάνουν πράξη οι άνθρωποι. Σε ποιον αναφέρεται εδώ ο όρος «άνθρωποι»? Αναφέρεται στους κανονικούς ανθρώπους που έχουν κανονικό ορθολογισμό και κανονική κρίση, που αγαπούν τα θετικά πράγματα και που καταλαβαίνουν τι είναι αντικειμενικό, τι είναι πρακτικό, τι είναι κοινότοπο και τι είναι συνηθισμένο. Αφιερώστε χρόνο για να απολαύσετε τα λόγια, να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά.
Από τη μία είναι απλά, συνηθισμένα λόγια, αλλά απ' την άλλη περιγράφουν κάτι που πρέπει να μπορούν να κάνουν όσοι διαθέτουν τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Και είναι επίσης και η αλήθεια αρχή που οφείλει κυρίως να κάνει πράξη κάποιος που έχει κανονική ανθρώπινη φύση όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πραγματική του ζωή. Αυτά τα λόγια είναι η αλήθεια που χρειάζονται περισσότερο όσοι διαθέτουν τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης και δεν είναι καθόλου κενά. Έχετε τραγουδήσει και έχετε ακούσει πολλές φορές αυτά τα συνηθισμένα λόγια. Κανείς σας όμως δεν τα έχει μεταχειριστεί ως αλήθειες που πρέπει να αναλογιστείτε σχολαστικά και να συναναστραφείτε πάνω τους με προσοχή, με αποτέλεσμα να έχετε αφήσει αυτά τα πολύτιμα λόγια να σας γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα λόγια περιλαμβάνουν τις προθέσεις του Θεού, τις υπενθυμίσεις και τις παρενέσεις Του προς τους ανθρώπους, αλλά και τις απαιτήσεις Του από αυτούς. Τόσα και τόσα πράγματα έχουν μέσα τους. Οι άνθρωποι, όμως, είναι άκαρδοι και παράλογοι και έτσι τα αντιμετωπίζουν ως συνηθισμένα λόγια. Δεν τα εκτιμούν, δεν τα συλλογίζονται και δεν τα κάνουν πράξη. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα υποφέρουν και θα βγουν ζημιωμένοι στο τέλος λόγω αυτής της νοοτροπίας? Ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ένα μάθημα για να πάρουν αυτό? Οι κανονικοί άνθρωποι μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν πράξη τις απαιτήσεις που θέτει ο Θεός σε αυτό το χωρίο. Αυτή η άσκηση δεν έχει τίποτα το δύσκολο ή το εξαντλητικό και είναι αποτελεσματική. Τελικά, μπορεί να σε βοηθήσει σιγά-σιγά να αναπτυχθείς και να προοδεύσεις. Μόλις κάνεις πράξη την αρχή, μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να Του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Είναι φυσικό να προοδεύσεις ως προς την αλήθεια, την αλλαγή διάθεσης, την κατανόηση που αποκτάς μέσα από τα διάφορα περιβάλλοντα που βιώνεις και ούτω καθεξής. Τι υπέροχα λόγια! Αν οι άνθρωποι έχουν λογική και κάνουν πράξη τα λόγια αυτά, τότε, καθώς τα λόγια του Θεού θα τους καθοδηγούν και θα τους κατευθύνουν, θα μάθουν ποιο είναι οι προθέσεις Του όταν διαμορφώνει διάφορα περιβάλλοντα. Μετά από κάποιον καιρό σε αυτά τα περιβάλλοντα, θα μπορέσουν τελικά να ανταμυφθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να καταλάβουν την αλήθεια που εμπεριέχουν. Και μόλις λάβεις τέτοιες ανταμοιβές, θα μάθεις τον λόγο για τον οποίο έχει διαμορφώσει αυτά τα περιβάλλοντα ο Θεός, τις προθέσεις Του και το τι θέλει να κερδίσουν οι άνθρωποι από αυτά. Επιπλέον, καθώς οι άνθρωποι βιώνουν αυτά τα περιβάλλοντα, θα εκτεθούν και θα αποκαλυφθούν σιγά-σιγά οι παρακάμψεις που κάνουν, οι αναποδιές που βιώνουν, η στρεβλή τους κατανόηση, οι μη ρεαλιστικές ιδέες τους, οι αντιλήψεις και η αντίσταση που έχουν αναπτύξει μέσα τους απέναντι τον Θεό και ούτω καθεξής. Είτε αυτά τα πράγματα είναι θετικά είτε αρνητικά, χρειάζεται να τα βιώσουν για λίγο καιρό μέχρι να δουν και να καταλάβουν ξεκάθαρα όσα εκθέτουν και αποκαλύπτουν αυτά τα περιβάλλοντα. Έτσι, εκπληρώνεται το αληθινό νόημα που κρύβουν τα λόγια του Θεού. Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Θεός οργανώνει κάτι που δεν μπορείς να διακρίνεις ή να καταλάβεις και που δεν έχεις βιώσει ποτέ ξανά, δεν μπορείς μέσα σε λίγες μόνο μέρες να καταλάβεις, να κερδίσεις και να βιώσεις προσωπικά
μέσα από αυτήν την κατάσταση αυτά που θέλει ο Θεός. Μόνο μετά από λίγο καιρό και με την κατεύθυνση, τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού σε κάθε βήμα, θα καταλάβεις σιγά σιγά και θα έχεις αποτελέσματα. Δεν ισχύει αυτό που φαντάζονται οι άνθρωποι. Δεν σου έρχεται δηλαδή ξαφνικά διαφώτιση και καταλαβαίνεις τα πάντα, ούτε γνωρίζεις τι εννοεί ο Θεός, επειδή σου έρχεται μια στιγμιαία επιφύτηση. Ο Θεός δεν τα κάνει όλα αυτά με υπερφυσικά μέσα. Δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Να πώς εργάζεται ο Θεός. Σου επιτρέπει να βιώσεις τις αιτίες και τις συνέπειες μιας κατάστασης και σιγά σιγά συνειδητοποιείς το εξής. Άρα, ο τάδε άνθρωπος έχει τέτοια ουσία και το τάδε είδος πράγματος έχει μια τέτοια πραγματικότητα και ουσία και αυτό εκπληρώνει τον τάδε στίχο του Λόγου του Θεού. Επιτέλους καταλαβαίνω τι εννοούσε με αυτά τα λόγια ο Θεός. Καταλαβαίνω επιτέλους γιατί είπε αυτά τα πράγματα για τέτοια ζητήματα και για τέτοιους ανθρώπους. Ο Θεός σου επιτρέπει μέσα από τις εμπειρίες σου να τα συνειδητοποιήσεις αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει κάποιο χρόνο για να τα συνειδητοποιήσεις όλα αυτά. Η γνώση που αποκτάς και οι αλήθειες που καταλαβαίνεις μέσα από μια περίοδο εμπειριών δεν είναι δόγματα, ούτε κάτι το θεωρητικό. Είναι οι προσωπικές σου εμπειρίες και αποτελούν αληθινή γνώση. Σε αυτήν την αλήθεια πραγματικότητα εισέρχεσαι. Γι' αυτό λέει ο Θεός, μην αγωνιάς για λύσεις. Από εκεί προέρχονται αυτά τα λόγια. Όταν σου επιτρέπει να ανταμυφθείς από τα γεγονότα που βιώνεις, ο Θεός δεν θέλει να περάσεις απλώς μέσα από μια διαδικασία ή να μάθεις απλώς μια θεωρία. Θέλει να καταλάβεις, να αποκτήσεις γνώσεις, αλλά και μια θετική άποψη και μια σωστή μέθοδο άσκησης. Αυτό το χωρίο περιέχει λίγους μόνο στίχους και το περιεχόμενό του δεν είναι ευρύ. Ωστόσο, ο Θεός διατυπώνει σε αυτό πολύ σημαντικές απαιτήσεις και αρχές άσκησης για να δώσει στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τα λόγια του Θεού με την ίδια στάση που υιοθετούν απέναντι στις ανθρώπινες γνώσεις και τα ανθρώπινα δόγματα. Για να κάνεις πράξη τα λόγια του Θεού, πρέπει να έχεις αρχές. Άρα, όταν αντιμετωπίζεις μια συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει να κάνεις πράξη μια αρχή, μια μέθοδο. Έτσι κάνεις πράξη την αλήθεια και αυτό είναι που ονομάζουμε αρχή. Οπότε, δεν πρόκειται για λίγα απλά λόγια. Τα συγκεκριμένα λόγια εκφράζονται και παρουσιάζονται με τρόπο απλό και προσιτό. Φαίνονται πολύ ξεκάθαρα, δεν είναι διανθισμένα με όμορφες και γλαφυρές εκφράσεις, ούτε με εκλεπτισμένους όρους ή διατυπώσεις και σίγουρα δεν λέγονται με συγκαταβατικό τόνο, ενώ πρόκειται κυρίως για ειλικρινείς νουθεσίες και απαιτήσεις που λέγονται πρόσωπο με πρόσωπο και από καρδιάς. Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα υπαγορεύουν στους ανθρώπους τις πιο σημαντικές αρχές και τα πιο σημαντικά μονοπάτια άσκησης. Είναι πολλοί εκείνοι που δεν παίρνουν ποτέ σοβαρά υπόψη τα πιο συνηθισμένα λόγια του Θεού, αλλά θεωρούν λόγια του Θεού μόνο τα βαθιστόχαστα και μυστηριώδη λόγια Του. Αυτό δεν εκδηλώνει στρεβλή κατανόηση από μέρους τους. Κάθε πρόταση μέσα στα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια. Όλα τα λόγια του Θεού, είτε τα συνηθισμένα, είτε τα βαθιστόχαστα, περιλαμβάνουν αλήθειες και μυστήρια. Και για να τα καταλάβει,
και να τα γνωρίσει κανείς χρειάζονται χρόνια εμπειρίας, αλλά και ορισμένο ανάστημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα καλά και σημαντικά λόγια του Θεού, που βρίσκονται στον ύμνο που μόλις τραγουδήσατε. Κανείς δεν τα παίρνει στα σοβαρά. Έχουν μελοποιηθεί και όλοι τα τραγουδούν εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν έχει βρει ποτέ αυτήν την εξαιρετικά σημαντική αρχή άσκησης που περιλαμβάνεται μέσα τους. Κάποιοι άνθρωποι έχουν στη συνείδησή τους την αίσθηση ότι τα λόγια του Θεού μοιάζουν να τους λένε «Μην αγωνιάς για λύσεις σε πράγματα που δεν κατανοείς». Να φέρνεις τέτοια ζητήματα ενώπιον του Θεού πιο συχνά και να του προσφέρεις μια ειλικρινή καρδιά. Και αυτές θεωρούν ότι είναι οι απαιτήσεις του από τους ανθρώπους. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ποιος έχει κάνει ποτέ πράξη? Ποιος έχει εφαρμόσει αυτά τα λόγια του Θεού και έχει εισέλθει στην πραγματικότητά τους, στην πραγματική του ζωή? Το έχει κάνει κανείς? Κανείς δεν το έχει κάνει. Τα συγκεκριμένα λόγια του Θεού είναι πάρα πολύ απλά, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα ακολουθήσει. Δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα εδώ. Ναι, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αποστρέφονται την αλήθεια. Τίποτα άλλο. Αυτά τα λόγια που μας είπε ο Θεός είναι πολύ πρακτικά και όλα τους είναι λόγια αρχής. Αλλά εμείς δεν τα έχουμε πάρει στα σοβαρά. Δεν τους έχουμε δώσει προσοχή και δεν τα έχουμε κάνει πράξη. Πώς διαβάζετε λοιπόν συνήθως τα λόγια του Θεού? Όταν διαβάζουμε τα λόγια του Θεού, συνήθως κάνουμε απλώς μια γρήγορη ανάγνωση. Μόλις καταλάβουμε την κυριολεκτική του σημασία, προχωράμε παρακάτω. Δεν καταλαβαίνουμε ποιες προθέσεις του Θεού έχουν μέσα τους ή ποιες αλήθεια αρχές πρέπει να κάνουμε πράξη. Δεν τα έχουμε αναλογιστεί προσεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Δώσατε κάποιες θεωρητικές απαντήσεις και αυτά που λέτε μοιάζουν σωστά. Δεν έχετε όμως καταλάβει τη βαθύτερη αιτία, δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν εκτιμούν ιδιαίτερα τον Λόγο του Θεού. Αν εκτιμάς ιδιαίτερα τα Λόγια του Θεού, θα ανακαλύψεις τους θησαυρούς, το χρυσάφι και τα διαμάντια που έχουν μέσα τους και αυτά τα πράγματα θα τα απολαμβάνεις μια ζωή. Αν δεν εκτιμάς ιδιαίτερα τα Λόγια του Θεού, δεν θα αποκτήσεις αυτούς τους θησαυρούς. Τι σημαίνει να μην εκτιμάς ιδιαίτερα τα Λόγια του Θεού? Σημαίνει να μην τα αγαπάς. Θεωρείς ότι τα Λόγια του Θεού είναι πάρα πολλά και ότι όλα τους είναι η αλήθεια. Οπότε, δεν ξέρεις ποια από αυτά να εκτιμήσεις ιδιαίτερα. Τα θεωρείς όλα συνηθισμένα και αυτό είναι πρόβλημα. Τι σημαίνει να εκτιμάς ιδιαίτερα τα Λόγια του Θεού? Σημαίνει να γνωρίζεις ότι όλα τους είναι αλήθειες και ότι αυτές οι αλήθειες είναι οι πιο χρήσιμοι και ανεκτίμητη θησαυρή για τη ζωή και τη διαβίωση των ανθρώπων. Σημαίνει να τα αντιμετωπίζεις ως θησαυρούς που αγαπάς πάρα πολύ και που δεν μπορείς να αποχωριστείς. Αυτή είναι η στάση κάποιου που, όπως λέμε, εκτιμά ιδιαίτερα τα Λόγια του Θεού. Αν εκτιμάς ιδιαίτερα τα Λόγια του Θεού, τότε αυτό σημαίνει πως έχεις ανακαλύψει ότι καθένα από αυτά είναι θησαυρός αμύθιτης αξίας, ότι όλα τους είναι 100, 1000 φορές πιο πολύτιμα από τα συνθήματα ζωής οποιασδήποτε διάσημης ή σπουδαίας προσωπικότητας. Σημαίνει ότι έχεις αποκτήσει την αλήθεια των Λόγων του Θεού και ότι έχεις ανακαλύψει τους μεγαλύτερους και πολυτιμότερους θησαυρούς της ζωής, η απόκτηση των οποίων
μπορεί να σε βοηθήσει να ανεβάσεις την αξία σου και να κερδίσεις την έγκριση του Θεού. Για τον λόγο αυτόν, αυτές τις αλήθειες τις εκτιμάς ιδιαίτερα. Θα δώσω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Ας πούμε ότι μια γυναίκα αγοράζει ένα ωραίο φόρεμα και όταν γυρίσει σπίτι, το δοκιμάζει στον καθρέφτη. Κοιτάει αριστερά και δεξιά και σκέφτεται «Τι όμορφο φόρεμα! Εξαιρετικό ύφασμα! Εξαίσια ποιότητα κατασκευής! Άσε που είναι και άνετο και μαλακό! Τι ευλογία να μπορώ να αγοράζω τόσο ωραία ρούχα! Αυτό είναι το αγαπημένο μου ρούχο, αλλά δεν μπορώ να το φοράω συνέχεια. Θα το φοράω όταν πηγαίνω στις πιο αριστοκρατικές εκδηλώσεις και όταν συναντώ τους πιο εξέχοντες ανθρώπους. Όταν έχει λίγο χρόνο, το βγάζει συχνά για να το θαυμάσει και να το δοκιμάσει. 6 μήνες αργότερα, παραμένει το ίδιο ενθουσιασμένη με το φόρεμα και δεν αντέχει να το αποχωριστεί. Αυτό σημαίνει να εκτιμάς κάτι ιδιαίτερα. Έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο η δική σας στάση απέναντι στα λόγια του Θεού? Πόσο θλιβερό είναι που ακόμα δεν εκτιμάτε τα λόγια του Θεού τόσο πολύ όσο μια γυναίκα το αγαπημένο της φόρεμα. Δεν είναι περίεργο που, αν και έχετε διαβάσει τόσα λόγια του, δεν έχετε ανακαλύψει πολλές αλήθειες και δεν έχετε καταφέρει ποτέ να εισέλθετε στην πραγματικότητα. Λέτε συνέχεια ότι όλα τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια. Αυτά όμως δεν είναι παρά θεωρητικοί και προφορικοί ισχυρισμοί. Αν κάποιος ανέφερε ένα από τα πιο απλά και από τα πρώτα χωρία που εξέφρασε ο Θεός στα λόγια Του και σας ρωτούσε ποιες αλήθειες περιλαμβάνουν αυτά τα λόγια, ποιες είναι οι προθέσεις του Θεού ή ποιες απαιτήσεις και πρότυπα δίνει στον άνθρωπο, τότε θα σας κοβόταν η μηλιά και δεν θα μπορούσατε να απαντήσετε ούτε με μια λέξη. Εφόσον έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει πολλές φορές τα λόγια του Θεού, γιατί δεν τα καταλαβαίνετε αληθινά? Ποια είναι η αιτία του προβλήματος? Στην πραγματικότητα, φταίει που οι άνθρωποι δεν εκτιμούν αρκετά τα λόγια του Θεού. Ο βαθμός στον οποίο εκτιμάτε τα λόγια του Θεού σήμερα απέχει πολύ από το να ανακαλύψετε εκεί μέσα την αλήθεια, καθώς και τις απαιτήσεις, τις αρχές και τα μονοπάτια άσκησης που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο μέσα από αυτά. Γι' αυτό βρίσκεστε πάντα σε σύγχυση όταν σας συμβαίνει κάτι και ποτέ δεν μπορείτε να βρείτε τις αρχές. Γι' αυτό, παρόλο που βιώνετε πολλά πράγματα, ποτέ δεν γνωρίζετε τις προθέσεις του Θεού. Ποτέ δεν αναπτύσσεστε, ούτε αλλάζετε πολύ και ποτέ δεν αποκομίζετε κάτι περισσότερο από μικρές ανταμοιβές. Δεν είναι πολύ αξιολύπητοι τέτοιοι άνθρωποι.